Why wait to say? At least I did it my way. Θέλω να μου πεις καταρχάς πώς είσαι στην προσωπική ζωή. Είσαι ένα από τα άτομα που έπαιξε πάρα πολύ. Ναι, ωραία. Είσαι καλά, είσαι σε μια μεταβατική περίοδο. Επαναπροσεγγίζεις πράγματα του παρελθόντος, μήπως. Ότι εσύ τώρα νομίζεις ότι σε αυτή την ερώτηση εγώ θα απαντήσω. Δεν θα σου απαντήσω τίποτα σε αυτό που με ρωτάς. Γιατί και τις φορές που απαντάω για το πώς είμαι στα προσωπικά μου, έτσι αλλιώς ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Άρα γιατί να κάθομαι να απαντάω. Δεν θα ξαναπώ κάτι. Ό,τι γράφετε το τελευταίο διάστημα για επανασυνδέσεις και αυτά είναι στη σφαίρα φαντασίας κάποιον. Από φαντασία, δόξα τω Θεώ, σφίζουμε. Δεύτερες ευκαιρίες δίνεις σε ανθρώπους να σε πλησιάσουν. Μία δεύτερη ευκαιρία νομίζω ότι όλοι τη δικαιούμαστε. Γιατί αντίστοιχα και εγώ, αν σκεφτώ, έχω κάνει και εγώ λάθη στο παρελθόν. Οπότε θα ήθελα, αν κάποια στιγμή υπήρχε κάποιος που θα ήθελα από τη μεριά του να μου δώσει τη δεύτερη ευκαιρία, να το κάνει και εκείνο. Είχες από μία σεζόν που άφησες πολύ καλές εντυπώσεις και στους τηλεκριτικούς και γενικά στα μέσα ενημέρωσης με τη συμμετοχή σου σε ένα talent show στο πλάι του Σάκη Ρουβά. Πώς είναι το αύριο, πώς είναι και τι περιμένεις από εδώ και πέρα. Τελικά κατάφερα μέσα από αυτή την εκπομπή, από το X Factor, να δείξω ότι μπορώ να κάνω κάποια πράγματα στην τηλεόραση, μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, να είμαι αυθόρμητη και να μην είμαι απλά μία όμορφη Barbie που δεν τσαλακώνεται. Γιατί δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος στην προσωπική μου ζωή. Θεωρητικά θα γίνει και φέτος, αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς για να σου πω πότε θα γίνει, πώς θα γίνει. Ή δεν σ' αρέσει πάνω σου τώρα να το ξαναπώ. Το είχα πει παλιά και δεν θα το ξαναπώ. Για να δω. Τι θες να πεις. Τι εννοείς, τι είχες πει. Θα σου πω. Γενικά είμαι ικανοποιημένη. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ τα χειρουργεία και ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να μπω στη διαδικασία να κάνω αυτά τα μικρά πραγματάκια που δεν θέλουν χειρουργείο, που δεν είναι πολύ επώδυνα. Ποτοξάκια. Ναι, ακόμη δεν τα έχω δοκιμάσει. Αλλά μπορεί και να το κάνω κάποια στιγμή. Πώς άλλαξε η ζωή σου και τι αναθεώρησες μετά το χαμό του μπαμπά σου? Κοίταξε να δεις, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο μετά που έχασα τον πατέρα μου, αλλά και κατά τη διάρκεια των 6 μηνών που διαγνώστηκε το πρόβλημα υγείας του μπαμπά μου. Στο έξω σου έπρεπε να δείχνεις ότι είναι όλα καλά, τουλάχιστον για τον άνθρωπο που ήταν ο άρρωστος και δεν έπρεπε να τον φορτίζεις παραπάνω και να καταλαβαίνει. Ήταν μαχητής και το πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και δεν μας είπε ποτέ το παραμικρό. Τι σου λείπει από αυτόν? Τα πάντα. Τα πάντα. Η εικόνα του, η αγκαλιά του, το τηλέφωνο που δεν χτυπάει, είτε σε καθημερινή βάση, είτε στη γιορτή, στα γενέθλια. Δεν έχω τι να σου πω άλλο. Μα βλέπω τώρα αυτές οι ματάρες απέναντι και να δακρύζουν. Ναι, ξέρεις τι, δακρύζουν εύκολα αυτές οι ματάρες, όπως λες. Αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω, τι να κάνω. All the sanity in me, these wounds won't seem to heal.